Στο απόψινό webinar θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε custom area and volume computations, δηλαδή πώς μπορούμε να φτιάξουμε custom σκηνές δικές μας, ούτως ώστε να υπολογίζουμε τετραγωνικά σε κάποιες περιοχές κτηρίου σύμφωνα με τη λογική που θέλουμε και όχι από τα αίτημα που έχει το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε πώς γίνεται αυτό. Έστω να σχεδιάσουμε ένα μικρό κτίριο. Ας επιλέξουμε και ένα τύπο τείχου, ωραία. Έστω λοιπόν ότι έχουμε το συγκεκριμένο κτηριάκι. By default το πρόγραμμα, όταν πάμε να υπολογίσουμε το area του κτηρίου, έχει δύο επιλογές, ή cross building ή rentable. Που σημαίνει το εξής, ότι το ένα μας βρίσκει το εμβαδό στην εξωτερική πλευρά των τοίχων και το rentable μας βγάζει το εμβαδό στην εσωτερική πλευρά των τοίχων. Τώρα, και παράλληλα πάει και δημιουργεί συγκεκριμένες κατηγορίες, ξεχωριστές κατηγορίες στην περιοχή του Project Browser. Τώρα, εάν εμείς θέλουμε να κάνουμε κάποιο custom δικό μας υπολογισμό στη συγκεκριμένη περιοχή, για παράδειγμα, παρατηρήστε εδώ ότι, βάλω και το Thin Lines, ότι εμείς θα θέλαμε να μετρήσουμε το εμβαδό μέχρι και την εξωτερική στρώση του τοίχου, ως εδώ, μέχρι και το τούβλο δηλαδή. Αυτό πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε? Πάμε και φτιάχνουμε από το Area and Volume Computations, πάμε και φτιάχνουμε ένα καινούργιο scheme δικό μας. Έστω λοιπόν αυτό το Area Scheme 1 και στο description μπορούμε να γράψουμε ό,τι θέλουμε. Ας το αφήσουμε προς το παρόν έτσι. Τώρα, όταν πάμε εμείς να υπολογίσουμε πάλι το Area για να βγάλουμε κάποιο εμβαδό, στο Type εμφανίζεται και ο καινούργιος τύπος που φτιάξαμε μόλις τώρα. Επιλέγουμε το Area Scheme 1 και Level 1. Μας ρωτάει το πρόγραμμα εάν θέλουμε παράλληλα να δημιουργήσει αυτόματα το πρόγραμμα τις γραμμές ή θέλουμε να προσθέσουμε τα δικά μας Boundary Lines. Ας του πω No και να πάμε εξ αρχής, να μην σβήνω, να πάμε να δημιουργήσουμε απευθείας τη δική μας περιοχή που θέλουμε να ελέγξουμε. Παρατηρήστε ότι αυτόματα δημιούργησε και μια καινούργια κατηγορία στο Project Browser, το Area Plan, σύμφωνα με το τύπο που δημιουργήσαμε εμείς, το Area Scheme 1. Πάμε λοιπόν και εκτελούμε την εντολή Area Boundary και μπορούμε να σχεδιάσουμε πλέον στα όρια που εμείς θέλουμε. Εδώ, έστω λοιπόν εδώ, 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 και εδώ. Ας κάνουμε και κάποια fillet. Και εδώ. Ωραία. Τώρα, έστω λοιπόν ότι είναι αυτή εδώ η περιοχή. Πηγαίνουμε πάλι, εκτελούμε την εντολή area και μας λέει πλέον ότι αυτή η περιοχή είναι 475 τετραγωνικά μέτρα. Τώρα, στην περίπτωση που θέλουμε να προσθέσουμε και εξωτερικούς χώρους, για παράδειγμα, έχουμε κάποιους ημιπαίθριους και θέλουμε να υπολογίσουμε. Έστω λοιπόν ότι έχω ένα τοίχο εδώ
Το βάλουμε τώρα στο περίπου. Και έναν τοίχο εδώ. Το βάλω στο περίπου και κάνω ένα align. Εδώ και εδώ. Και εδώ και εδώ. Τώρα, μπορώ με την επιλογή Area Boundary να πάω να δημιουργήσω και τις νέες αυτές περιοχές. Έστω λοιπόν ότι θα είναι μέχρι, το βάλω στο περίπου, συγγνώμη, μέχρι εδώ και να πάω και να κάνω ακόμα ένα boundary εδώ. Έστω μέχρι εδώ και από εδώ ως εδώ. Μπορώ να πάω να ορίσω πλέον τις περιοχές αυτές και να αλλάξω και το όνομα, έστω ότι αυτός ο χώρος εδώ είναι ημιπαίθριος. Ας το γράψω τώρα στα ελληνικά, δεν πειράζει. Εδώ και εδώ. Και επίσης, από εδώ μπορώ να πάω και να δημιουργήσω τώρα και ένα καινούριο color scheme. Έρχομαι εδώ και του λέω θέλω να δημιουργήσω ένα σύμφωνα με το καινούριο τύπο area που έχω φτιάξει και θα είναι σύμφωνα με το όνομα name. Ας βάλω και κάποια χρώματα πιο όμορφα εδώ και apply. Τώρα, εάν θέλω να το δω, πάω στα properties του view, επιλέγω το σχήμα που έφτιαξα και πατάω OK και μου βγάζει αυτόματα τα τετραγωνικά. Επίσης, να πάω στο annotate και να βάλω και το υπόμνημα εδώ. Και επίσης από αυτό μπορώ να πάω να βγάλω και κάποιον πίνακα, κάποιο schedule και οτιδήποτε άλλο θέλω. Μπορώ να επιλέξω τους ημιπαίθρους και να πω ότι το area type είναι exterior area και εδώ και αν θέλω μπορώ να πάω να δημιουργήσω ένα καινούριο color scheme και να πω ότι αυτό εδώ θα είναι σύμφωνα με το area type, η χρωματική διαβάθμιση. Ας βάλουμε πάλι κάποια χρώματα. Apply. Και αν θέλω να το εμφανίσω πλέον εδώ στο view, πηγαίνω και επιλέγω το καινούργιο σχήμα που έχω φτιάξει. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, μπορούμε πολύ εύκολα να πάμε και να δημιουργήσουμε δικές μας περιοχές υπολογισμού των εμβαδών στους χώρους ενοχτηρίου. Φανταστείτε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να κατηγοριοποιήσουμε και μεγάλες περιοχές, αρκετά μεγάλα κτίρια και να ομαδοποιήσουμε και να φτιάξουμε διάφορα views σύμφωνα με τη λογική που εμείς θέλουμε.